για να. Δεν θα δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στον κόσμο η κουζίνα μας. Αν είχαμε μια κουζίνα η οποία να ήταν. Ταμάμ. Να ήταν, ξέρω εγώ, τελευταία λέξη τη τεχνολογία, τη αισθητική. Ναι, να μην την δείξουμε. Γιατί είναι κρίμα ο κόσμο να πάθει ψυχολογικά. Αυτή η κουζίνα μας η μεταβατική, η οποία είναι. Μια μέση κουζίνα. Ναι. Πώς μου να νιώθει καλά. Και στο χωριό είναι μια μέση κουζίνα. Δεν είπε στο intro. Ότι Netflix, αν ναι. Αυτό είναι ένα Netflix κουζινικό, κουζινευτικό. Ζαχαροπλαστικής. Γεια σας. Γεια, είμαι με την κογό. Εδώ βλέπουμε το χρυσό τηγάνι του πατέρα σου. Το χρυσό τηγάνι. Το οποίο δεν δικαιούμαστε να το πλύνουμε. Το καταραμένο που βγάζει τα φαγητά μαύρα. Α, πες το. Πού να το βάλω. Λοιπόν, που λέτε, χθες μου έκανε ο πατέρας μου. Όχι, η Θέκλα μου έκανε κάτι αυγά. Με το τηγάνι του πατέρα μου και βγήκανε μαύρα. Τα αυγά. Βγήκανε μαύρα. Από κάτω στη βάση του ήταν λίγο ξεροψημένα, ναι. 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 Και δεν μπορούσα να τα φάω. Ήταν ξεροψημένα. Ναι. Και μετά εγώ τι είπα. Θα πάρω το τηγάνι το κανονικό. Έλα να το δείξουμε. Να το, το που σε δείξει προϊόντα. Ναι. Το παιδί μου λέω δεν θα ξαναφάει καμένα αυγά. Θα φάει εδώ μέσα. Σε αυτό φτιάχναμε pancakes. Και pancakes φτιάχναμε. Μπορούμε να φτιάχνουμε και τώρα. Και είναι με την Ιταλία αυτό, γιατί νομίζω πως είναι ελληνικό. Έτσι. Είναι κέικ που θέλεις κόρη. Ναι. Θες pancake. Όχι τώρα. Κέικ. Θα φτιάξω εδώ μέσα τα αυγά. Και σήμερα έφαγε περίπου το περισσότερο φαγητό που τις έκανα. Κάτι πατσετάκια με πατάτες, εδώ βλέπει τα πατσετάκια, τα έχω φυλάξει. Να τα φάει καμιά πτωχή μετά κάρνιβερ. Στο ψυγείο. Δεν πειράζει. Θέλουμε ένα βουτυρό. Λοιπόν. Βλέπετε λίγο πόσο χάλια είναι η κουζίνα μας αυτή τη στιγμή. Μια χαρά η κουζίνα μας. Τα πιάτα δεν θα τα πλύνω και έχω σύστημα εγώ να μιλάω με τα πιάτα. Ξέρεις το σύστημα μου. Όχι. Το σύστημα μου είναι ότι πλένω πρώτα τα μαχαιροπλούνα. Ναι, άντε να ξεκινήσουμε λίγο όμως γιατί. Τα πιάτα. Θα έρθει το μικρό μαδερφάκι. Θα έρθει το σαν μια μύδι. Και θα μπουκάρει στην κουζίνα και θα πει κάνατε κέικ χωρίς εμένα. Και θα έχουμε προβλήματα. Θα αρχίσει να ουρλιάζει, να φωνάζει, να λέει θέλω και εγώ κέικ. Θέλω και εγώ να κάνω κέικ. Ναι, αυτό. Γιατί ο άνθρωπος την έχει δει ότι μπορεί να φτιάξει κέικ. Κάτσε να δούμε τι έφαγε σήμερα στο σχολείο μου στο κράτο. Κάτσε γιατί εγώ τώρα θα κάνω τη μαμά detective. Μαμά stalker. Τι έπαθε. Τι έφαγε. Του έβαλα τα μακαρόνια με κοιμά που έφτιαξα. Ναι. Τα οποία μακαρόνια με κοιμά τα έφτιαξα χθες. Με μεγάλη αγάπη για την κόρη μου. Ναι. Και επειδή στην κόρη μου αρέσουν πολύ οι κόκκινες πιπεριές. Σε άλλο φαΐν όμως, όχι στα μακαρόνια με κοιμά. Μένα μου αρέσουν στο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Σ' αρέσει στα φιλετάκια με κρέμα. Να σου κάνω αύριο να μου αυτό το φαγητό. Ναι! Στα φιλετάκια με κρέμα. Για να δούμε τι έφαγε. Και έβαλα και κόκκινες πιπεριές. Και έβαλα και μανιτάρια στα μακαρόνια με κοιμά. Η κόρη μου τα πέρεψε. Γι' αυτό τις κάναμε τα αυγά. Ναι. Και να δούμε τι έχει φάει το παιδί σήμερα. Τίποτα. Άλλη απορρίψη. Άλλη απορρίψη. Πόσες απορρίψεις θα ζήσω εδώ μέσα. Σήμερα, πόσες! Ακούστε λίγο, σήμερα της είπα ότι δεν τρώγονται εκεί που λιπανσέτες. Α, ναι, πώς και έκλαιγε, έκλαιγε κανονικά. Έτσι είχα πέρασα ένα breakdown το μας. Γιατί η καημένη λέει ότι δεν στις κάνω καλές τις πατσέτες που δεν έχει φάει τα μακαρόνια με κοιμά. Ναι. Δεν πειράζει, θα το πετύχω κάποια μέρα, πού θα πάει. Κάποια μέρα, πού θα πάει. Κάποια μέρα, είπαμε. Λοιπόν, και κάναμε και ένα cake. Που το οποίο οι γονείς μου ξεχάσανε να βάλουν timer και το ψήσανε παραπάνω από όσο έπρεπε. Και τώρα ξεροψήθηκε. Η μητέρα σου έβαλε timer. Έβαλε. Και όταν χτύπησε το timer. Να. Έστειλε τον πατέρα σου. Ένα λεπτό, να τους δείξω λίγο πόσο σκληρό είναι. Σκληρό. Βλέπετε. Μπορεί να φαίνεται λαχταριστό, μπορεί να φαίνεται. Είναι λαχταριστό γιατί έχει όλα τα υλικά που θα έχει σήμερα. Αλλά ήρθαμε, είπα στον πατέρα σου, βάλε το μαχαίρι στην καρδιά του κέικ. Βάζει το μαχαίρι στην καρδιά του κέικ. Στην καρδιά του κέικ. Το βγάζει το μαχαίρι και είχε λίγο ακόμη υγρό και μου λέει ακόμη 5 λεπτά. Του λέω εντάξει. Ούτε αυτό έβαλε timer.
Το τηγάνι του ανθρώπου. Αφού ο κορόπος δεν κοιμήθηκε και αγκαλιά με το τηγάνι έπιψες. Αυτή την απορία έχω. Του λέω στο κρεβάτι, θα το φέρεις του το τηγάνι. Αντί για σένα θα πάρει το τηγάνι. Τόση λατρεία, το κρεβάτι μας χωράει και πιστεύεις. Ναι, το πάτησα. Δεν έχω δει ούτε πως είναι τα μαλλιά μου, τίποτα. Τίποτα. Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι, μια χαρά. Δεν πειράζει. Φαίνεται όμως ότι αδυνάτησα, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται, φαίνεται. Είναι ολοφάνερο από όλους. Είναι ολοφάνερο, κυρίες και κύριοι, ότι αδυνάτησα. Λοιπόν, πρώτα ζεσταίνουμε το φούρνο μας. Στους πόσους βαθμούς? Στους 175. Εδώ πέρα βλέπετε το τσαντήρι. 175 και τους βάζουμε. Εδώ πέρα έχει ένα τσαντήρι κάτω, κάτω από το. Κόρη, δείχνει τα σωστά σημεία. Ναι, αφαιρέθηκα, συγγνώμη. Μας κάνεις ρε σύλληψη, τι μου θυμίζεις τώρα, σου ξαράπα την ιστορία. Όταν ήμασταν μικροί, πήγαινε ο λευκός μου και με το σχολείο στο ζωολογικό κήπο της Λεμεσού. Ναι. Και έπιασε τη φωτογραφική μας. Σου εξήγησε ότι οι φωτογραφικές παλιά, οι φωτογραφικές μηχανές έβαζες μέσα φιλμ και μετά πήγαινε στο φιλμ στον φωτογράφο και τις τύπωνες τις φωτογραφίες. Και του λέει, μάνα μου, πρόσεξε με τη φωτογραφική, όχι να βγάλεις καμιά βλακία φωτογραφία. Ναι. Ο αδερφός μου τι έκανε. Πήγε στο ζωολογικό κήπο της Λεμεσού, ήρθε πίσω, έφερε το φιλμ, παίρνει ο πατέρας μου το φιλμ να το εμφανίσει. Σημείωσε ότι εκείνη την εποχή τα φιλμ για να εμφανιστούν ήθελαν και μερικές μέρες. Πάνε να πιάσουν τις φωτογραφίες. Ένα φιλμ μπορεί να έχει 24-36 φωτογραφίες, αν θυμάμαι καλά. Παίρνουν τις φωτογραφίες σπίτι. Είναι μια φωτογραφίες, ήταν ο κόλος μιας μαϊμούς. Close up, έτσι. Close up τον κόλο της μαϊμούς. Του λέει, μάνα μου, τι έκανες, βρε. Λέει, είναι, πώς τη λένε, είχε κόκκινο κόλο αυτή η μαϊμού και μου λέει, μου φάνηκε πολύ, του λέει, που φάνηκε πολύ παράξενο. Και τώρα έτρεχε ξουπίζω η μάνα μου μετά. Σπατάλησε τις φωτογραφίες από το φίλο του κόλου της μαϊμούς. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ένα κέικ σοκολάτας. Καταγράφω την κάθε σου κίνηση. Μα θα πρέπει να έρθει. Έτσι κάνει ένας σωστός. Τον άστο για να βουτυρωθούν τα ψή. Έτσι κάνει ένας σωστός, μια σωστή κάμερα γούμαν. Καταγράφει όλες τις κινήσεις. Και είναι και reality αυτό, έτσι είπε ο Αλεξανδρός. Λέει, είναι reality. Κάνετε reality. Τον είναι, είμαστε στο κανάλι TLC. Στο κανάλι TLC. Όχι. Είναι συνδρομητικό. Το βλέπαμε με την Κυριακή όταν ήταν μικρή. True Life Channel. Είναι ένα κανάλι στο οποίο δείχνει διάφορες οικογένειες που κάνουν διάφορα πράγματα. Και έχει και με μια σειρά το True Life Channel που δείχνει τη ζωή των Ρωμά της Αμερικής. Πάνε και παντρεύονται, έχει διάφορα. Τέλος παντών, και άκια σου τώρα, βγάλεις τα σημεία στην κουζίνα που για τα οποία δεν είμαστε περήφανοι. Να βγάλεις αυτό γιατί δεν είμαστε περήφανοι. Ας πούμε για παράδειγμα να βγάλεις το τότε, είναι τρόπο. Ξέρεις πόσο βαρύ είναι. Πόσο βαρύ είναι αυτό. Κορί, έφτασαν 4 κιλά. 5. Και είπε ότι έπιασε το πιο ακριβό, το οποίο είναι 1 κιλό. Με το ένα χέρι δεν μπορώ να το πιάσω. Έπιασε το πιο ακριβό, το οποίο λέει είναι 1 κιλό πιο ελαφρύ μου το πιο ακριβό. Ναι. Ναι. Σκέφτομαι το πιο φθηνό πως είναι. Για εγώ έχω δύναμη στα χέρια. Γενικά όταν κάνεις Netflix, ξέρεις, γενικά στην κουζίνα μας, στην ωραία μας κουζίνα, ναι. Ξέρεις να κάνεις intro. Intro. Ναι. Αφού έχει intro, κόρη, έκαμε μας το λίτσα, κόρη το intro. Όχι, εννοώ. Όχι, εννοώ χαίρετε φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Αυτό είναι ένα άλλο επεισόδιο. Γράφουμε 4 λεπτά και ακόμα δεν έχεις κάνει το intro. Το έκανα τώρα, κόρη, αφού είναι freestyle το θέκλεις. Freestyle. Μπορεί να μα... Τι υποτίθεται πως είναι το θέκλεις, παιδί μου. Το θέκλεις είναι μια σειρά επεισοδίων. Τα οποία... Α, τι έχω πει. Το οποία κάνουμε όσες βλακίες θέλουμε. Ναι. Είναι μια προσπάθεια για sit-down comedy, αντί stand-up comedy. Τελικά αρχίσαμε να στεκόμαστε και να μαγειρεύουμε. Ναι, βάλαμε τον πατέρα σου μέσα στο... Να μαγειρέψει μπριζόλες. Μαγείρεψε δύο φορές. Με το Διάννη το παλιό και με το κοινούχο.
Οι συνταγές λένε να τα βγάζεις τα αυγά πιο νωρίς, να μην είναι ξεπάγοντα. Εμείς αργήσαμε να αποφασίσουμε πώς θα κάνουμε γκέι. Και έτσι τα έχουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα χρειαζόμαστε δύο λεκάνες, είναι χωρίς. Εγώ θα γράφω, δεν μπορώ να σπάσω αυγά, να ξέρεις. Ναι, ναι, θα σπάσω εγώ τα αυγά. Θα θέλουμε δύο λεκάνες. Δεν χρησιμοποιούμε σε αυτό το κέικ μίξερ. Μίξερ δεν έχει, χρησιμοποιούμε μόνο με τα χέρια. Που είναι πιο αποτελεσματικό με τα χέρια. Και στην Κύπρο που έχουμε μίξερ, πρώτα τα χέρια θα κάνουμε. Άσε που και στην Κύπρο θα το βγάζουμε καλύτερο το κέικ. Λες. Μάλλον. Το κλειδί είναι να κλείσεις την ώρα μου. Λοιπόν, έχουμε πάρει διάφορες συνταγές. Μια συνταγή παλιά για ένα κεικιογραφία, κάτι άλλες συνταγές από την Μπαρμπαρίγου. Μ' αρέσουν πολύ οι συνταγές της Αργύρος Μπαρμπαρίγου. Τις προτιμώ από αυτές του Άκη Πετρετζική. Ο Άκης είναι λίγο too much. Ο πατέρας σου είπε... Ο παπάς λέει ότι βάζει πολλά βαχαϊκά, ξέρω. Έτσι είπε ο μπαμπάς. Ναι. Ο μπαμπάς νομίζω δοκίμαζε τις συνταγές του Άκη παλιά. Ναι. Αυτό είναι και μαζί. Οι πρώτες του συνταγές ήταν λίγο από το Άκη, μετά το πήρε από κάποιον άλλον. Εντάξει. Και μετά γνώρισε μία γυναίκα η οποία μαγειρεύει από τα 10 της. 38 χρόνια πήρα στη μαγειρική. Α, εσένα δεν λες. Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα ετοιμάζουμε το καφέ. Ετοιμάζουμε το καφέ. Μη μου πεις ότι έβαλες βούτυρο στο καφέ. Όχι. Δεν είναι, είναι καφές χωρίς βούτυρο. Γιατί μερικά πρωινά... Γιατί παθαίνω λίγο αυτισμό όταν... Μερικά πρωινά μπορεί να βάλω βούτυρο στον καφέ για να πάρω θερμίδες που κάνω την Carnivore και να μπορέσω να πιω το χάπι του τελείτη. Λοιπόν, βάζω... ακούστε λίγο. Λοιπόν, τώρα, θα γράφω, θα είμαι camera woman και θα σας δώσω το exact timer για το νέο άλμπουμ. Λοιπόν, ποιος είναι έτοιμος να το ακούσει. Λοιπόν, λέει. Ωραία, λοιπόν. Να μην είναι κραγή. Λοιπόν, λέει. 13 ημέρες, 11 ώρες, 43 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Για να βγει το νέο άλμπουμ της Taylor Swift. Ναι. Και επίσης τότε που θα πάω εκδρομή. Στην εκδρομή θα βγει το άλμπουμ. Ναι, αλλά θα πάει και άλλοι φίλοι σου που είναι Swift της Ναι, 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 ναι. Έχω κι άλλες φίλες. Πώς τη λένε, η Ρο. Όχι. Χριστίνα και Ήβη. Α, την Ήβη θυμήθηκα η Ρο. Εντάξει, από το Ήβη ως το Ρο είναι ήρθα το πρώτο. Εντάξει, κάτι, το ήρθα το θυμήθηκα. Ναι. Το ήρθα και ότι είναι τρισύλλαβον ονόμα. Η Ρο. Η Ήβη. Είχα μια κολλητή στα έξι μου που τη λέγανε η Ρο. Είδες, το διασάνθηκα. Εντάξει, έχω αυτό το πρόβλημα, ότι άμα μου πω κάποιο το όνομα το λάθος, μετά θυμάμαι το λάθος όνομα που έχω πει. Ναι. Κάτσε να δούμε αν έχει λιώσει το. Δεν έχει λιώσει ακόμη όνομα στο βουτυρό. Προσπαθώ να μην δημιουργήσω έκρηξη από αυτήν που δεν σας αρέσει. Μ' αρέσει. Τώρα μοιάζει σαν ντόνατ. Είδες αυτοσχεδιάζω στα λόγια μου. Είδα, καλό. Καλό, καλό. Και κουνάω την κάμερα όπως να είναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο να σας κάνω να γελάσετε. Μπράβο, αγάπη μου. Αλλά όμως πρόσεξε. Εάν. Κάνουμε γι' αυτόν τον γκέι. Μπαίνουμε με την αυτιστικιά ζυγαριά. Καλή κόρη. Είναι αυτιστικιά, δεν μετράει καλά. Καλή κόρη. Άντε καλά. Να μετρήσουμε τη ζάχαρη, κόρη. Πού είναι τη ζάχαρη σου. Κάτω. Δίπλα. Περίμενε, πρέπει να είναι κάτω. Είδες γιατί δεν θέλω να συγγυρίζει άλλο τα ψώνια. Γιατί τα βάζει εκεί που δεν. Που δεν θες. Που δεν τα βρίσκεις ποτέ. Που δεν τα βρίσκεις ποτέ. Έχω αδειάσει όλη τη ζάχαρη μέσα στο δοχείο. Πού είναι το δοχείο? Το δοχείο είναι της ζάχαρης, παιδί μου. Εκεί που λέει sugar. Όχι, αυτό είναι του καφέ. Εκεί που λέει sugar. Η ζάχαρη είναι αυτό που λέει πάλι sugar. Και ποιος το έκανε αυτό το λάθος? Εγώ το έκανα γιατί ήθελα να αγοράσω ένα δοχείο για καφέ και δεν είχε ένα που να γράφει. Και πήρε όποιον να είναι. Και πήρε αυτό που γράφει σούκαρ γιατί κλείνει αεροστεγός γι' αυτό. Άρα άμα έρθει κάποιος επισκέψει στο σπίτι θα μπερδέψει τον καφέ με τη ζάχαρη και θα βάλει ζάχαρη και θα βάλει καφέ στον καφέ. Ναι. Εντάξει, αλήθεια να λέγεται είναι ότι αν έρθει κάποιος θα του κάνουμε εμείς καφέ, δεν θα χρειαστεί να μπει στη διαδικασία να τρώει αυτή. Πού έχω βάλει το κουτί με ζάχαρη. Αυγά. Αυτά είναι. Λοιπόν, εγώ δεν βάζω πολύ ζάχαρη στο κέικ.
Βάζω καστανή ζάχαρη. Τοποθέτηση προϊόντων. Και βάζω 170 γραμμάρια. Τώρα πηγαίνει να μου πέσει η κάμερα. 170 γραμμάρια. Δεν είμαι πολύ καλή κάμερα μου, μόνο αλλά θα κάνω εξάσκηση. Είμαι σίγουρη ότι είσαι καλή. 170 γραμμάρια. Μα πόσο ωραία για να θέλει. 148. Εγώ σου είπα ότι η ζυγαριά είναι αυτιστική. Όχι, είναι ζυγαριά αυτιστική. Με πού το βάζω κουτάλι, κουτάλι. Αυτό είναι. Βάλ το όλο με τη μία. Όχι, δεν θα βάλουμε όλη τη ζάχαρη. Κάνουμε μία προσεκτική, ένα προσεκτικό κέικ. Ναι, ναι, προσεκτικό κέικ. Ρίχνουμε εδώ μέσα σε αυτό το πρώτο μας δοχείο. 170. Το έχουμε τόσα ωραία χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα. Τίποτα δεν έπαθε. Λοιπόν. Και. Μέσα στη ζάχαρη βάζουμε και βανίλια! Βανίλια! Να γίνει καλό! Να γίνει καλό! Θα βάλουμε και από τα δύο. Ξέρετε, έχω μία αλλαγή στις φωνές τώρα. Τι είπατες? Κάνω σαν ένα χαρακτήρα από μία ταινία. Ποια ταινία? Περίμενε να πετύχω τη φωνή. Λοιπόν, αυτός είναι ο Stitch που θα κάνω τώρα. Είναι από τη Λίλο και το Stitch. Θα βάλω και από αυτήν την υγρή τη βανίλια. Ωραία, βάλε. Και επειδή βάζω πολύ μεγάλη, δεν συνομίζω. Τιμάζω τη φωνή μου, περιμένετε λίγο. Μας κάνει το Stitch. Γεια σας, είμαι ο Stitch. Τι κάνετε? Α, τον καταφέρνεις ο Stitch. Ναι. Ο Χάνα σημαίνει οικογένεια. Η οικογένεια σημαίνει ότι δεν αφήνουμε κανένα. Αυτή είναι φράση από την ταινία. Ο Χάνα. Ναι, είναι νομίζω... είναι από τη Χαβάη ο Stitch. Να. Άρα πρέπει να ανέχω αβανέζικη λέξη. Έλειωσε. Έλειωσε. Περίμενα να δείξω. Να δείξω, δεν έδειξα. Να δείξεις, ναι. Δεν θα το αφήσω παραπάνω γιατί μας έχουν τύχει εκρήξεις μες στο microwave. Mm. Οι οποίες όμως δεν ήταν τόσο επικίνδυνες όσο κάποιες παλαιές εκρήξεις, Μπεν Μαρί. Αλλά εδώ έχουμε στις παλαιές εκρήξεις το βούτυρο εκρήχτηκε μέσα στο πλαστικό. Μέσα στο κουτάκι. Όχι, ρε, ενώ δεν είχα γίνει κάποιες εκρήξεις σε αυτήν την κουζίνα πριν έρθω εγώ παλιά. Α, έχει γίνει μια έκρηξη. Ναι, αλλά εκείνη η έκρηξη έγινε για άλλους λόγους. Για να βγάλουμε δύο κατσαρόλες. Ναι, κάποιος πανέξυπνος έβαλε μια κατσαρόλα μέσα στην άλλη. Ονόματα δεν λέμε, οι υπολείψεις δεν φύγουμε. Και αυτό προκάλεσε έκρηξη μέσα στο σπίτι. Αυτόν πέρασε. Και έσπασε και ο απορροφητήρας, συγγνώμη. Αυτόν πέρασε, τελείωσε. Πήραμε καινούριο εδώ όπως τον βλέπετε. Ναι, ναι. Και μπορείτε να πείτε ότι ο παλιός ήταν ακόμα χειρότερος. Αλλά εγώ το είπα αρκετές φορές ότι ένας έξυπνος άνθρωπος δεν βάζει τη μία κατσαρόλα μέσα στην άλλη για να κάνει Μπεν Μαρί. Αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι μυαλό. Οπότε. Να μην καλά. Δείχνω όλη την κουζίνα να δούνε τι πράγμα έχουν. Λοιπόν, άρα εδώ μέσα βάλει 170 γραμμάρια ζάχαρη. Έχω βάλει 200 γραμμάρια βούτυρο. Έχω βάλει βανίλια. Εδώ. Και το ανακατεύω. Όμως, επειδή εμείς κάνουμε ένα κέικ υπερπαραγωγή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό για τηγάνι. Η τηγανάρα του ανθρώπου. Μην πεις την τιμή του τηγανιού, τι φάγαμε. Λοιπόν, δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε. Υπολείψεις δεν θίγουμε. Είναι. Το έμαθα τελικά. Ούτε και τιμές λέμε. Ούτε τιμές λέμε, ναι. Ναι. Λοιπόν. Ωραία, η ζαχαρίτσα. Ναι, ζάχαρη μαζί. Αυτό σε διάζω τα λόγια μου, δεν τα λέω εγώ. Μπράβο, κορίτσι. Τώρα θα βάλουμε κουβερτούρα. Να τη λιώσω και να τη φάω. Ναι. Να τη φάεις. Τι θα βάλουμε στο κέικ να τη φάει? Τίποτα. Θα σε αφήσουμε να φας λίγη. Λοιπόν, αυτά που έλεγα στον πατέρα σου πρέπει να κάνω. Α, έχω δοχείο να βάζω το. Σήμερα έχουμε να σας πούμε ότι αυτό το βίντεο το γυρνάμε Παρασκευή. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα το ανεβάσουμε. Ναι, πρέπει να κάνουμε μοντάζ, πρέπει να δούμε πότε θα το ανεβάσουμε, πρέπει να κάνουμε προγραμματισμό. Καταλαβαίνετε. Γενικά η μάνα μας αντί να κάνει σοβαρά βίντεο, κάνει συνέχεια. Δεν πειράζει. Καλό είναι να αυτοσχεδιάζει και να κάνει sit-up comedy. Improv. Sit. Είναι stand-up. Είναι κουβερτούρα κλασική του Παυλίδη. Λοιπόν, άμα. Σπάσε! Δεν χρειάζεται, κορέα, αφού είναι λιώσει. Θέλω να φάω. Αν θες να φας. Α.
Εδώ λέει ότι έχει τρόπο που τα ανοίγεις, αλλά πού να τον πω αυτό το τρόπο. Δεν το ανοίγεις έτσι, το ανοίγεις από αυτά. Εδώ. Γαλί, τρώετε. Mm. Έχει μέσα ζάχαρη. Όχι, νομίζω. Έχει λίγη. Έχει λίγη, γι' αυτόν τον λόγο βάζουμε λιγότερη ζάχαρη, να πας και μου λέει η συνταγή. Γιατί πέρα να πληρώνουμε με άλλες ζάχαρες που έχει μέσα. Κρίτσι, κρίτσι. Λοιπόν, να το κλείσουμε κιόλας. Ξέν πετάγεται το, τον πετάγεται. Mm. Ας το κλείσουμε. Κλείστο. Καλού κακού. Θα το φάω όλο. Το βάζουμε γι' αυτό στο μικρόβιο. Πλένω τα χέρια μου. Μπράβο, babes. Λίξε τα πίτα πιάτα από το μεσημέρι, μπορείς. ASMR. Μπορείς. Λίξε τα, μπορείς. Τα δείξα. Ναι. Τώρα θα δίνω φραγμένο χέρι. Τώρα αυτά τα μακαρόνια που μαγείρεψα, που εμείς είμαστε κάποιοι και εσείς είστε... Ο κανένας. Ιδιότροφοι. Θα τα φάει ο... Θα τα φάει ο γείτονας από απέναντι. Και δεν έρχομαι και το λάκι να τα ταΐσουμε. Το λάκι μπορεί να φάει τα πάντα, έτσι. Τα σκυλιά κανονικά δεν πρέπει να... Σίγουρα δεν πρέπει τα σκυλιά να... δεν έχουν περιορισμού στο φαγητό. Έχουν βεβαίως. Τα σκυλιά κανονικά είναι όλα καρμιά. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε δύο ποτήρια αλεύρι. Λοιπόν, θέλω να πείτε κάτω στα σχόλια. Ναι. Ποιος πιστεύει ότι έχω τόσο καλή φωνή και τόσο καλό τόνο φωνής για να γίνω ηθοποιός. Σου άρεσε να γίνω ηθοποιός. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πάω να παίξω κάποιον, κάποιο χαρακτήρα ή οποιονδήποτε, κάθε φορά σκάω στα γέλια. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που άμα να αποφασίσεις τελικά να γίνεις ηθοποιός, τις σπουδές σου θα μάθεις να ξεπερνάς. Κρατάω την κάμερα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω από το να το κάνω έτσι. Ναι, πως κινήσουμε το αλεύρι, βάζουμε μόνο δύο ποτήρια αλεύρι και δύο κουταλάκια baking powder. Τώρα παίζει να ρίξω κάτω όλο το αλεύρι. Μάνα! Μάνα! Για κάθε χρήση. Και αυτή είναι μια μάνα που έχει αγοραστεί από το σούπερ μάρκετ. Σε αντίθεση με μια άλλη μάνα που δεν έχει αγοραστεί. Θες να πεις το ανεκδότο? Όχι. Δεν το ξέρω. Δεν πήγαινε ο Νικόλας να παίξει προχθές. Α, όχι. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θυμούν. Βασικά να το πω. Ναι, δεν θα πούμε όνομα. Ωραία, λοιπόν. Βγήκε ο Νικολάκης έξω, ο υπέροχος αυτός αδερφός μου. Στη γειτονιά. Στη γειτονιά, για να παίξει. Και που λέτε, ήρθε ένας φίλος του και του λέει ο Νικόλας. Βρήκα καινούργια μαμά. Και λέει. Όχι, είπε, έχω καινούργια μαμά. Ναι, αυτό είπα κι εγώ. Ναι. Και λέει. Και λέει το παιδάκι αυτό. Αλήθεια, Νικόλα, από πού την αγόρασες? Και λέει ένα άλλο παιδάκι. Πόσα ευρώ κάνει? Καινούργια μαμά. Και λέει, είναι κούκλα. Και του λέμε, τι του είπες? Τσαντίστηκα και τους είπα, μην τα λέτε αυτά. Τώρα πρέπει να προσέχουμε με το μοντάζ, γιατί κάτι θα μας πει. Το Νικολάκης. Ναι. Το μοντάζ θα γίνει μπροστά στο Νικολάκη, να πλούστατα. Α. Λοιπόν, εδώ έχω κοσκινήσει δύο ποτήρια αλεύρι. Έχω βάλει μέσα και δύο κουταλιές baking powder. Εντάξει. Μάλιστα. Εδώ μέσα έχω βάλει 170 γραμμάρια ζάχαρη. Πότε θα λιώσει αυτό το πράγμα? Περίμενε να δω. 200 γραμμάρια βούτυρο. Θέλω να το φάω. Ξέρω πως θες να το φας. Έλειωσε! Αυτό ήταν, έλειωσε. Κάτσε να το δείξω, μην το ανακατέψεις. Θέλει ακόμη λίγο νομίζω να λιώσει εντελώς. Λίγο νομίζω. Άντε καλά, πάρτε ένα λεπτό ακόμα. Να το φάω. Είχε οκ, πάρε τούτο. Τι μας λες, θες φάτε το κέικ, δεν είναι καλό να φτιάξουμε ένα άλλο καλό? Ναι, κάτι τέτοιο. Περίμενε. Θέλεις να θυσιαστούμε για πάρτι σου? Ναι, περιμένετε να βάλω την κάμερα. Κάπως. Για να πιάνει τον κουλό. Όχι! Φυσικά και δεν το κάνω έτσι, τι νόμιζα. Γιατί θέλεις να σπάσεις τα αυγά? Όχι, θέλω να το φάω. Θέλω να φάω την κουβερτούρα γι' αυτό. Πιάνεις τώρα, να σπάω τα αυγά. Χέρι, χέρι. Για να σπάσεις σωστά τα αυγά, ναι. Πρέπει να τα σπάσεις με αποφασιστικότητα. Ναι.
Εγώ που σε πρόσεξα που προσπαθεί να σπάσει τα αυγά με ευγένεια. Τα σπάω με αγένεια. Θέλουν βαρβαρότητα, θέλουν έναν έτσι. Τάκ. Και κάτω. Ενώ άμα φοβάσαι να τα σπάσει τα αυγά. Ναι, φοβάμαι επειδή θα πάνε μέσα τσόφια. Ναι. Ρίχνω έναν αυγό και τα χτυπάω με το σύρμα. Ναι. Σήμερα επειδή νιώθω ιδιαίτερα γενναιόδωρο να βάλω περισσότερο από εξάπλα, να βάλω 8. Άντε! Εγώ το έκανα αυτό. Μου σίγουρα. Α, δεν μπορώ να το πιάσω, θα εκραγεί αυτό. Περίμενα στον κάλο εγώ κορί μου. Ορίστε. Θα σου κρατάω το... Ναι, κράτα την κάμερα αν μπορείς. Περίμενα λεπτό να σπάσω όλα τα αυγά. Έσπασα τα. Φλεξάρω καφέ. Ξέρετε, τώρα είναι μια στιγμή της ημέρας στην οποία είμαι λίγο ντελούλου. Η φάση, ναι, ενώ σε αυτό το σπίτι να έχω καμία άλλη στιγμή δεν είναι ντελούλου, μόνο αυτή. Αγάπη μου εσύ, γλυκούλη. Γλυκούλη. Γλυκούλη, θέλω κουτάλι. Το κουτάλι φέρε εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Στις υπηρεσίες σας, κυρία μου. Τώρα έχει λιώσει η κουβερτούρα. Θα τη βάλουμε μέσα στο κέικ όταν έρθει η ώρα και θα γλύψει το παιδί μας το υπόλοιπο. Κάντο γρήγορα. Το κέικ. Όχι, βάλ το γρήγορα. Περίμενε, κράτα να χτυπήσω τα αυγά. Πάρ' τη χαμέ, πάρ' την τζαμέ, τζαμέ που σου λάλε. Βάλε την τζουρτάλη μέσα, έλεος. Έλεος κολλά είναι το καλό. Έλα, κράτα. Έλεος. Έλεος κολλά είναι το καλό. Ελίσσα σε σκούρι. Θέλω σοκολάτα σου είπα, θέλω γλυκό. Θέλεις γλυκό μου είπες. Ναι. Γιατί δεν με σέβεται κανένα. Κανένας δεν τη σέβεται. Κανένας. Σας λέω θέλω να φάω κουβερτούρα και μου λέτε θα το πάρουμε και μετά. Τι φάση. S.A.M.R. Βγάζουμε και το κουτάλι από μέσα. Θα πέσει αυτό. Ω, μα πέσει έπεσε. Του φτάνει αυτή. Τώρα έχουμε ένα κουτάλι εδώ μέσα. Έχουμε ένα κουτάλι να το πίνω να κατέβεται. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μέχρι να γίνει το κέικ θα έχεις χορτάσει από τις κουβερτούρες. Μην το κάνεις αυτό, μη, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Θέλω κουτάλι. Μη! Σου είπα μη! Κοίτα πως έχει. Α! Είμαστε εδώ πάλι. Μέχρι να φας τη λιωμένη κουβερτούρα, την ελάχιστη λιωμένη κουβερτούρα που σου άφησα στο δοχείο, εγώ έχω ανακατέψει τη λιωμένη κουβερτούρα μαζί με το μείγμα που είχαμε πριν, αυγά, ζάχαρη και βανίλια. Και έχω βάλει μέσα και κακάο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι κακάο. Σκληρό. Ναι, γιατί ακόμη δεν έχει δουλευτεί. Πρέπει να πλύνω ένα... Τώρα θέλει και το αλεύρι και θα γίνει ακόμα πιο σκληρό. Θέλει και το αλεύρι και θέλει και... Τα σπρίγκλς. Εννοούσα ναι, τα... Ναι, θέλει και τα... Τις... Σταγόνες σοκολάτας. Σταγόνες σοκολάτας. Θέλει και τις σταγόνες σοκολάτας, ναι. Και άμα βρω... Και πρέπει να βουτυρώσει και το ταψί. Ναι, πρέπει να βουτυρώσω και το ταψί και θέλει και γάλα. Λοιπόν, εγώ βάζω 2 ποτήρια αλευρί. Τα περισσότερα... Τώρα σας κάνω ένα ASMR. Οι περισσότερες συνταγές για κέικ λένε 3 ποτήρια αλευρί. Αλλά εμείς κάνουμε μια δικιά μας συνταγή, δεν θέλουμε να έχει πολύ αλευρί. Άμα ψηθεί σωστά τρώγεται αυτή. Είδατε, δεν ασχολούμαι μόνο με την ψυχολογία. Ασχολείται και με τη ζαχαροπλαστική. Μάλιστα από τότε που ήμουν μικρή ήθελα να γίνω ζαχαροπλάστη, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνω. Θέλεις, ναι. Εσύ. Ναι. Σου άρεσε να κάνεις ωραίες τούρτες. Όχι, μου άρεσε να τις τρώω, όχι να τις κάνω. Γιατί οποιαδήποτε άλλη δουλειά δεν θα μπορούσες να τρως τούρτες. Όχι. Α, ο κριτής. Ναι, και άλλες δουλειές που μπορείς να τρως τούρτες, βρε παιδί μου. Αυτό δυναμώνει τη φωτεινότητα. Και επίσης άμα το κάνουμε έτσι, φαίνεται πιο
Πώς καταλήξει η κάμερα που μας χειροσκοπεί. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό. Να βάλω αλεύρι ή θα μου πέσει? Όχι, θα το κάνω και θα το βάλω και μέσα το αλεύρι. Καλά! Ξέρεις τι θα κάνω, θα βάλω αυτό το μείγμα εκεί μέσα, γιατί εγώ είναι ορθόδοξα που φτιάχνω τα κέικ. Και όπως παραδέχτηκες, μόνο τα δεψιθούς σωστά δεν τρώγονται, διαφορετικά τρώγονται. Τώρα έχω βάλει το γάλα από την αρχή. Έχω βάλει γάλα, όπως βλέπεις βάζω γάλα με το μέτρημα, μάνα μου, δεν βάζω γάλα σωστά. Γιατί το βάζεις μες στο αλεύρι? Μάντεψε. Γιατί βγαίνει σκληρό? Όχι, γιατί είναι πιο μεγάλη αυτή η λεκάνη με το αλευρί. Οπότε δεν θα χωρούσε η μικρή λεκάνη για να κάνουμε το ανακάτεμα του κέικ. Εδώ υπάρχει και η σπάτουλα. Η σπάτουλα η ειδική. Που είναι για ζαχαροπλαστική. Ο πατέρα σου τη βάζει στη γανάρα του. Μέχρι να μας την κάψει. Περιμένω πότε. Τη σπάτουλα λες τώρα να μας την κάψει? Ναι, επειδή είναι από πλαστικό. Είμαι από σιλικόνη και βάζει μέσα στο καυτό το πράγμα. Αυτό που καίει τα πράγματα και τα κάνει μαύρα. Ναι. Και είδα τις μπριζόλες, τις μορχαρίσιες το μεσημέρι. Που είχαν αίμα μέσα. Και που λέτε ήταν μαύρες. Όχι κανονικές, ήταν μαύρες. Και από μέσα ήταν κόκκινες. Έτσι είναι οι μπριζόλες, κόρη. Όχι, δεν είναι. Η μπριζόλα που ξέρω εγώ είναι ξεροψημένη απ' έξω και από μέσα είναι γκρι. Οι μπριζόλες γιαγιά σου? Όχι. Μπριζόλες γενικά. Πού τις ξέρεις, πού τις έμαθες? Τη γιαγιά. Από τη γιαγιά. Δεν θέλω να ανακατέψω εγώ τις φουσκάλες. Πώς για να μην με χαμισούλουν. Βασικά δεν ανακατεύεται τίποτα τώρα που τον κρατάω και την κάμερα. Ένα δυνατό σέρι μιας δυνατής γενέγας κατά προτίμηση με πασάς. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί λέω ότι είμαι πασά? Ναι. Γιατί είμαι προφανές. Χρειάζεται να το... Γίνομαι παχιά επειδή το λέω. Το λέω γιατί είμαι ακομπλεξάριστη κορή, δεν με χαλάει το πάχος σου. Και κάνω το λεγόμενο αυτοσαρκασμό. Λοιπόν, ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή, τούτον το σύρμα δυσκολεύεται να ανακατευτεί εδώ πέρα. Άρα θα πάρουμε την ξύλινη την κουτάλα, έτσι? Ναι, είδες που με ξέρεις. Η ξύλινη. Θέλω να το βουτήξω. Ξύλινη την κουτάλα την έχουμε τόσα χρόνια, έχει βασανιστεί. Ω, είναι καινούρια τούτη νομίζω. Κοιτάξτε λίγο, όχι μαν την είναι τούτη που έγραψα εγώ τώρα τούτη. Όχι. Σίγουρη? Ναι. Πότε πήρες ξύλινη κουτάλα εσύ και δεν το ξέρω? Και κουτάλες πήρα και απ' όλα πήρα. Και ο πατέρας σου λέει ότι έχω καταναλωτική μανία. Να το βουτήξω? Ναι, περίμενα λεπτό να καθαρίσουμε το υλικό από εδώ πάνω. Βοήθεια, θα μου πέσει η κάμερα. Στο εκεί να το καθαρίσω μετά. Να το βουτήξω! Βουτήξω το. Αυτό ήτανε. Το βουτήξα. Το βουτήξες. Τα βλέπω το λαπιού φωτεινά. Το χρώμα πώς σου φαίνεται? Το χρώμα της καμεράς. Το χρώμα του κέικ. Α, μια χαρά. Τώρα θέλω να σου ανοίξω να μου βάλεις μέσα τις σταγόνες σοκολάτας υγείας και τις σταγόνες σοκολάτας γάλακτος. Ωραία, θα φάω μερικές. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Και όπως βλέπεις αυτή τη φορά έκανα τη σωστή κίνηση. Και αντί να τις βάλω πάνω στο φούρνο να λιώσουν, τις άφησα στο μπάγκο. Ωραία. Και αν είσαι εδώ που τις διπλώνω μέσα στο κέικ, τη σοκολάτα, τις σταγόνες. Κοιτάξτε λίγο, κοιτάξτε λίγο αυτό εδώ μέσα. Εδώ. Και εδώ τώρα έχουμε τις σταγόνες, κουβερτούρα μέσα σε σταγόνες, για εύκολο λιώσιμο. Μιαμ, ωραίες. Από αυτές δεν άφησες τίποτα. Αφού είναι να φάει τσίτες με σοκολάτα, κόρη μου. Σοκολάτα υγείας έφαγες πριν. Πόσο υγιεινή να είσαι? Το γαλάκτος είναι μικρό στη μέση. Όχι. Εγώ τώρα πως το βλέπω θέλει ακόμη λίγο κακάο. Βάλε. Να βάλω. Τώρα το βάζω και αυτό μέσα για να... Mm.
Πρέπει να ανοίξω ένα καινούριο μου την κακάο. Πώς θα βλέπετε ότι είναι πολύ ωραίες. Ωραίες, ναι. Μια... Ιδιώτησε, ναι. Όπως βλέπετε το κέικ εγώ το κάνω στο περίπου. Αλλά κυρίως πετυχαίνει. Την ώρα μου βάζεις το κακάο, δύσκολο, γιατί το κακάο δεν αναμειγνύεται εύκολα στο μείγμα. Αυτό, έβαλα με φόβο λιγότερο κακάο από όσο βάζω συνήθως προηγουμένως, αλλά τώρα βλέπω ότι το παίρνει. Θα δούμε πως είναι η υφή του, μήπως πρέπει να βάλουμε ακόμη λίγο γάλα για να γίνει πιο μαλακό. Πρέπει να το κάνουμε γενικά όσο πιο μαλακό γίνεται για να μπορούμε να το βάλουμε χωρίς δυσκολίες στο ταψί. Όχι, άμα είναι πιο μαλακό και πιο καλά δουλεμένο θα ψηλώσει καλύτερα, θα είναι πιο... Τι ώρα είναι? Περιμένετε λίγο να τσεκάρω. Γιατί θες να ανησυχήσω? Θέλω να ανησυχήσω. Γιατί να ανησυχήσεις? Ησυχία, έπεσε ησυχία. Επίσης όταν στέκεσαι μπροστά από ένα αναμένο φούρνο και είναι καλοκαίρι, δεν στένεσαι. Τώρα δεν στένω. Εμένα λέω, θα το μπορούσα να το μοιραστώ. Νομίζω τώρα είμαστε κομπλέ. Νομίζω τώρα πρέπει να το φουτυρώσεις γρήγορα γιατί θα έρθει ο αδερφούλης μου. Θα έρθει ο αδερφούλης. Το έχω φουτυρώσει, κυρία μου. Ωραία. Πάμε να το βάλουμε γρήγορα γιατί θα... Θα φέρουμε το ταψί εδώ με το παιδί μου. Θα φέρουμε εδώ το ταψί. Δεν θα μετακινήσουμε την κάμερα γούμα να την ταλαιπωρούμε το βουτυρωμένο μας ταψί. Και βλέπετε... Δεν με ταλαιπωρείτε, μωρέ. Μια χαρά είμαι. Αγάπη μου. Δείτε εδώ πέρα. Δεν είναι μια φόρμα για κέικ. Αυτή είναι ένα απλό ταψί το οποίο εμάς μας έχει βολέψει. Επειδή δεν έχουμε να πάρουμε τέτοιο. Είμαστε πτωχοί. Είμαστε πτωχοί το πνεύμα, ότι δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε. Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κέικ. Ναι, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε αυτό το ταψί. Ναι, όχι κέικ, να πάρουμε φορμάκι. Φόρμα για κέικ, ναι. Είμαστε πτωχοί. Ο κόσμος θέλει. Εν τω μεταξύ, είμαστε πτωχοί. Δεν έχουμε καθόλου τάπερ. Κοιτάξτε λίγο. Εν τω μεταξύ, το ντουλάπι μας. Γεμάτο με τάπερ. Και πολύ συγκυρισμένο. Πολύ συγκυρισμένο. Αυτό ξαναπέστο. Βέβαια. Λοιπόν, θα το βάλουμε στα 50 δευτερόλεπτα, στους 150 λεπτά. Να κρατήσεις timer, παρακαλώ. Θα κρατήσω timer. Γιατί εγώ έχω το κινητό σου τώρα. Θα το κρατήσω. Μόλις κλείσουμε τη βιντεοσκόπηση αυτής της φάσης, θα το κρατήσω. Εγώ νομίζω ότι το Netflix ήταν μια σειρά για να μιλάς κυπριακά. Μιλώ κυπριακά τώρα. Ναι. Και εσύ έχεις καταστραφεί τόσο πολύ ώστε να τα καταλαβαίνεις. Τι έχω γίνει? Έχεις καταστραφεί. Τι εννοείς έχω καταστραφεί? Για πλάκα το λέω, κόρη, εννοώ. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Τι εννοείς έχω καταστραφεί? Χάλασες, μαθαίνεις τα κυπριακά. Και. Άνα μου το μωρό μου, τι θέλει να κάνω την αγαπητή κυπριακά, σαν να έχεις συγγνώμη. Τα είναι. Έβλεπα λίγο κυπριακούς YouTubers, εντάξει, μου άρεσε λίγο η προφορά τους. Και για κάποιο χρονικό διάστημα είχα λίγο κυπριακή προφορά, μετά μου έφυγε. Α, είχες και πριν να με γνωρίσεις? Ναι. Είχες προαίσθηση. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το κέικ μας, το οποίο έχει μπει μέσα στο ταψί. Και θα το σταυρώσουμε έτσι όπως σταυρώνουμε παλιά το κέικ. Να μην ξέρω ψηθεί, να μην γίνει γάλια, γιατί αλλιώς δεν θα τρώω τίποτα για 5 μέρες. Εντάξει. Και κινδυνεύεις να δυνατήσεις και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και κινδυνεύω να πεθάνω. Λοιπόν, το κλείνουμε και θα ανοίξουμε στα 50 λεπτά που θα χτυπήσει το timer. See you. Στα 50 λεπτά. See you. Νομίζω είναι έτοιμο. Εγώ. Νομίζω είναι έτοιμο. Ετοιμότατον είναι, το σβήνω. Έχει βγει το κέικ, το έχω βγάλει από το φούρνο, ας το ξανασφάξουμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Είναι αρκετά υγρό, ελπίζω αυτή τη φορά να μην κάνω το αντίθετο λάθος. Πώς πρέπει να το ξαναβάλω ακόμη 5 λεπτά με το ρολόι. Το φούρνο. Λοιπόν, τώρα βγάλαμε το κέικ από το φούρνο. Το κέικ το ξανά βάλα άλλα 5 λεπτά για να γίνει σωστό. Γι' αυτή τη φορά έβαλα timer και σεβάστηκα το timer.
Τώρα θα κόψουμε ένα κομμάτι κέικ να το δοκιμάσει ο Νικολάκης. Ναι, θα το δοκιμάσω. Βεβαίως, Νικολάκη, θα σου βγάλω ένα κομμάτι κέικ να το δοκιμάσει. Θα θέλει και η Γεωργία να δοκιμάσει. Ναι. Κόψουμε ένα κομμάτι να δούμε πώς είναι αυτό το κέικ. Θέλει μετά, θα το δοκιμάσει μετά όταν κρυώσει λίγο. Ψάχνω να βρω το... Μπορώ να πάρω στην κάμερα. Όχι. Πόσες φορές θα το πούμε. Ούτε δεν έχω καν χώρο. Δεν έχω χώρο να περάσω. Δεν είναι ανάγκη να περάσεις. Δεν είναι ανάγκη να περάσεις. Είναι πολύ φρέσκο το κέικ, γι' αυτό είναι έτσι μαλακό. Αφρούγιο. Κυρία μου. Όχι. Δεν θέλει τώρα κέικ, θέλει μετά. Γεια, βγάζουμε βίντεο. Σαμάτα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Εσύ. Θα με δει η κάμερα. Δεν θα σε δει η κάμερα. Η κάμερα δείχνει το κέικ. Δεν θα σε πάρει η μάνα μου η κάμερα. Εμένα μπαίνει. Έλα. Πώς είναι το κέικ. Τέλειο, να το φάω όλο. Όλο θα το φας, αλλά θα σου βάλω άλλο πιάτο από αυτό που θέλεις να κάνω τα πίκουλα. Πάρε αυτό. Εμείς το κόβουμε το κέικ μας σε κομματάκια για να το τρώει πιο εύκολα το παιδί μας. Είναι πολύ ωραίο. Είναι καλύτερο από το προηγούμενο που είχε γίνει στεγνό. Ναι. Μάλιστα. Τώρα μπορεί και η μητέρα σας να πάει να κάνει το live της Παρασκευής. Τώρα στο πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ έτσι. Και αύριο είναι Σαββατοκύριακο. TGIF! Τέλεια. Thank God it's Friday. Μυρίζει ωραία πάντως. Δεν είναι κρίμα που εγώ είμαι carnivore και δεν μπορώ να φάω. Γι' αυτό θα πήγαινε και μετά από το βανίλια. Έγινε ρε αγάπη μου, αφού κάνω δίαιτα. Πάρα πολύ λίγο. Κοίτα τι ωραίο που έρχεται. Κοίτα που έχει μέσα τη σοκολάτα μου λιώνει λίγο. Δοκίμασε πολύ λίγο. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι θεάρα. Ρε πολύ ωραίο το φτιάξες. Δεν πάλι σου πέσει κάτω. Γιατί δεν έφτιαχνα αυτό το κέικ πρωτού γίνω carnivore. Τυρουνάκι ή κουταλάκι. Κουταλάκι δώσε. Να το τρώω λίγο πιο. Αχ, είναι ωραίο. Μπαμπά. Και ότι πρέπει που είναι πολύ ζάχαρη. Πού να κάτσω τώρα. Θα κλείσω μπαμπά στην κάμερα. Το κέικ μας. Όταν κρυώσει θα κόβεται σε καλύτερα κομμάτια. Ναι, μπορείς να το κλείσεις. Καλή σου όρεξη, Νικολάκη. Ευχαριστώ! Hello! Γεια σας! Γεια! Yeah. Yeah. Πάμε να κάνω το live! Τώρα θες να πεις το φάγες όλο? Ναι. Μα όλο? Ναι, μα ήταν ωραίο? Ναι. Ήταν καλό? Ναι. Είσαι ο δοκιμαστής κέικ. Ο επίσημος δοκιμαστής κέικ. Ο Νικόλαος. Ατρώ. Πες το αυτό ξανά. Ακόμα και ψυχουλάκια τρώω. Αυτό είναι να μου πετύχει το κέικ σου. Τα έφαγα όλα. Όλα. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο Νικόλα μου. Μπράβο.